Με το φακό του Καλλινός Νιούς συναντήσαμε τη νέα αντιδήμαρχο, την κυρία Ρένα Μαγκάκη, η οποία βρίσκεται δίπλα μου, και να της δώσουμε και πολλά συγχαρητήρια για τη νέα της θέση και να μας πει ποιες θα είναι οι αρμοδιότητές της. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κυρία Μαΐλη, καλημέρα κύριε Χαραμαντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Οι αρμοδιότητές μου αφορούν τον πολιτισμό, όπως ήδη ασχολούμαι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα το ρόλο μου στην τοπική αυτοδιοίκηση, και την επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις του Δήμου. Με αυτά θα ασχοληθώ κατά κύριο λόγο, στο τυπικό μέρος, γιατί όπως και εσείς γνωρίζετε, άτυπα καταπιανόμαστε με πάρα πολλά αντικείμενα. Τίποτα δεν είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα ενός, άσχετα με το αν φέρει την υπογραφή ενός ή αν ηγείται κάποιος κάποιας δραστηριότητας. Αν δεν συμπράξουμε όλοι, δυστυχώς δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Σωστά, έχετε δίκιο. Και να σας πω κάτι, ότι η γκάμα που με την οποία έχετε αναλάβει είναι αρκετά μεγάλη και πολύ σημαντική. Δηλαδή, ο πολιτισμός θεωρείται και ίσως και το πιο σημαντικό κομμάτι σε έναν τόπο, γιατί από εκεί φαίνεται και το ύφος και το ήθος ενός λαού, έτσι δεν είναι? Πράγματι έτσι είναι, κυρία Μαΐλη. Το κομμάτι του πολιτισμού είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι η εικόνα μας προς τα έξω, είναι αυτό που προσελκύει τον τουρισμό εντός και εκτός συνόρων χώρας πάντα, είναι αυτό που είναι ο βασικός πυλώνας και συνδέεται άμεσα και με τον τουρισμό και με την ανάπτυξη του τόπου. Ίσως κοντόφθαλμα κανείς δεν το καταλαβαίνει, γιατί ως πολιτισμό έχει στο μυαλό του, ας πούμε, το πέντε εκδηλώσεις, τις πέντε εκδηλώσεις ή τα κτίρια. Δεν είναι. Είναι μια συνεχόμενη ροή έργων και δράσεων που συνθέτουν αυτή την εικόνα. Είναι απαιτητική δουλειά πολύ. Φέτος, παρόλο το τις δυσκολίες που προέκυψαν λόγω του κορονοϊού, και σας τα έχω ξαναπεί, να μην αναλωθώ σε αυτό, που δημιούργησαν τρομερά προσκόμματα στην διεξαγωγή εκδηλώσεων, εντούτοις γίνανε πάρα πολλά πράγματα στον τομέα των έργων. Προχωράνε αρκετά πράγματα που αφορούν τον πολιτισμό, και όταν τελεσφορήσουν αυτά, είμαστε βέβαιοι ότι το νησί μας θα οδηγηθεί ένα βήμα παραπέρα στο κομμάτι ανάπτυξη και προσέλευση κόσμου. Η αλήθεια είναι, κυρία Μαγκάκη, ότι ο πολιτισμός έχει να κάνει με όλα τα θέματα. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα που να μην περικλεί μέσα του και τον πολιτισμό. Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχετε αναλάβει, πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως τώρα δυσκολεύεστε πάρα πολύ λόγω της πανδημίας που υπάρχει, όμως και μέσα από την πανδημία μπορείτε να κάνετε πράγματα που να δείξουν και το επίπεδό μας. Προσωπικά, αυτός είναι ο στόχος, γιατί είμαστε δυστυχώς εν μέσω δύσκολων συγκυριών, όμως έχουμε μάθει τα δύσκολα και στην προσωπική μας ζωή και στην επαγγελματική μας ζωή και στην πορεία μας γενικότερα. Οπότε γι' αυτό δεν ανησυχώ. Ό,τι μπορεί να γίνει, θα γίνει. Και πέρα από τις δικές μας, όχι προσωπικές, λάθος το έθεσα, επιδιώξεις ως παράταξη και ως δημοτική αρχή, έχουμε και τα αυτιά και τα μάτια μας ανοιχτά, ακούμε και τον κόσμο, λαμβάνουμε υπόψη, ερχόμαστε σε επαφή. Εγώ έχω έρθει σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, φιλτράρω πράγματα, ο κόσμος έχει τη διάθεση να βοηθήσει, το οποίο είναι πολύ μεγάλη βοήθεια, έστω και αν δεν φαίνεται προς τα έξω. Και με βάση αυτά λοιπόν θα κινηθούμε και θα εμπλέξουμε και τον κόσμο όσο γίνεται περισσότερο για να τα ζει αυτά που γίνονται. Mm-hmm. Γιατί στη δουλειά μας, ξέρετε, την εκπαιδευτική μου δουλειά, υπάρχει ένα κομμάτι που λέγεται βιωματική δραστηριότητα. Yeah. Και όταν δεν το ζεις, ίσως δεν μπορείς να το αντιληφθείς. Mm-hmm. Όταν κάτι το ζεις όμως και νιώθεις ότι συμμετέχεις και είσαι κοινωνός ενός πράγματος, τότε είσαι και καλύτερος. Αλήθεια είναι αυτό. Άλλωστε, η καλή μνήμη είναι εξωστρεφής. Οπότε, ό,τι και να τους ζητήσετε, θα βοηθήσουν. Θέλω όμως και το άλλο κομμάτι, γιατί είπατε ότι έχετε αναλάβει και τις δημόσιες σχέσεις. Ναι, την επικοινωνία. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα στο Δήμο, τα οποία δεν φτάνουν προς τα έξω. Είτε λόγω χρόνου, είτε λόγω μέτρων. Είδατε ότι και εσείς απέχετε από τα δημοτικά συμβούλια λόγω κορονοϊού.
Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, υπάρχουν λοιπόν δράσεις. Εμείς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε, ούτως ώστε το έργο να προβάλλεται και να το, να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι. Η δουλειά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πολύ δουλειά. Και το κομμάτι, ας πούμε, των δημοσίων σχέσεων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς επειδή είμαστε πολύ λίγοι άνθρωποι και ακριβώς επειδή δουλεύουμε πολύ, καμιά φορά μπορεί και άθελά σου να παραγωνίσεις κάποια πράγματα ως προς την εξωστρέφειά σου. Αυτά τα κενά, λοιπόν, που ελπίζω να μην είναι, να μην υπάρχουν, αλλά για να μην υπάρξουν, έχω σκοπό να τα καλύψω. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Ναι. Απολύτως. Άρα λοιπόν εμείς θα έχουμε πολύ συχνή επαφή. Γιατί εσείς που έχετε αναλάβει αυτό το τομέα και εμείς ως δημοσιογράφοι καταλαβαίνετε ότι θα είμαστε σε πολύ συχνή επαφή μαζί σας για να μαθαίνουμε και να μεταφέρουμε στον κόσμο ό,τι ακριβώς κάνει η Δημοτική Αρχή. Ακριβώς. Έτσι είναι. Είναι κάτι καλό και για μας και για εσάς και για την κοινωνία γενικότερα. Λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ που ένας νέος άνθρωπος ανέλαβε τέτοια πόστα, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Το ευχόμαστε για το καλό όλων μας, γιατί ο πολιτισμός, είπαμε, είναι πολύ σημαντικός. Ο πολιτισμός βγαίνει αρχικά και στη συμπεριφορά μας ακόμη. Έτσι, και στον τρόπο που ενεργούμε, που αντιμετωπίζουμε τον συνάνθρωπό μας. Το να έχουμε ευγένεια, το να σεβόμαστε τους ανθρώπους γύρω μας, ακόμη και αν διαφωνούμε, γιατί διαφωνίες και προβλήματα υπάρχουν σε καθημερινή βάση. Είναι δύσκολο να τα συγκεράσεις όλα αυτά. Όμως σε πλαίσιο καλής θέλησης και σε πλαίσιο λοιπόν πολιτισμού και ευγένειας, εγώ προσωπικά είμαι διατεθειμένη να υποστηρίξω τις θέσεις μου με ένα τέτοιο τρόπο. Και έχει ο Θεός, κυρία Μαΐλη. Ξεκινάτε με πολύ σωστή σκέψη και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία να έχετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ εσάς που ήρθατε και που κάθε φορά ανταποκρίνεστε και κάθε φορά ενδιαφέρεστε για τα πεπραγμένα του τόπου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.